την άρση της αδικίας και την αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με τον Ολυμπιακό Βόλου, ζητεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Κοτινιώτης, μετά από τη θεσμοθέτηση του νέου πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ και την ψήφιση από τη Βουλή της σχετικής τροπολογίας. Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Σοφοκλή Πυλάβιο, τονίζει την αξίωση της τοπικής κοινωνίας να συζητηθεί άμεσα στο ΔΣ της ΕΠΟ το σοβαρό αυτό θέμα, εν ώψη και της εκδίκασης την 3η 20 Μαρτίου στο τακτικό διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ της προσφυγής της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου, με αίτημα να εφαρμοστεί η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ που διατηρεί την ομάδα στη Super League με αφαίρεση 10 βαθμών. Η παραπάνω ενέργεια έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά ενεργειών από φορείς, πολιτικούς, παράγοντες του ποδοσφαίρου που ταυτίζονται με την άποψη ότι η ΕΠΟ οφείλει να αποκαταστήσει τον Ολυμπιακό Βόλου. Την ίδια ώρα, άπαντες στην ερυθρόλευκη οικογένεια περιμένουν πώς και πώς την εκδίκαση της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο στις 20 Μαρτίου. Θεωρείται πάντως δεδομένο ότι το τοπίο αναφορικά με το μέλλον του Ολυμπιακού Βόλου είναι πολύ πιθανό να ξεκαθαρίσει μέχρι τις αρχές του Απρίλιο, είτε θετικά αλλά είτε και αρνητικά. Πάντως από την πλευρά του Ολυμπιακού η πίεση αυξάνεται για αποκατάσταση της ομάδας και επανατοποθέτησής της στη Super League εκεί όπου βρισκόταν, κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο.